Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς τον κύκλο των σημερινών συνεντεύξεων. Πάμε στην ΟΚΔΕ. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νάντια Τζόρτζη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κυρία Τζόρτζη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε φυσικά για τη φιλοξενία. Είναι αυτονόητο αυτό, ότι θα πρέπει, ότι θα πρέπει να μιλάει όλος ο κόσμος στην ΕΡΤ. Ωραία. Ναι. Για πείτε μας, έχουμε εκλογές, έτσι σήμερα κοντά, δηλαδή γύρω στις 8-9 μέρες. Πώς βλέπετε εσείς το πολιτικό σκηνικό και ποιες είναι οι δικές σας θέσεις που θέλετε να εκφέρετε και να εκφράσετε σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή ενώπιση των εκλογών? Αρχικά, εν συντομία, να πούμε δύο λόγια έτσι για την οργάνωσή μας. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Ιδιοθνητών Ελλάδος, είναι μια εργατική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Προφανώς το δικό μας ψηφοδέλτιο, για όσους το γνωρίζουν και για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, τα δεκάδες τα οποία κατεβαίνουν, αρχικά γιατί απαρτίζεται αποκλειστικά από εργαζόμενους, από βιοπαλλεστές, από ανθρώπους που παρεμβαίνουν καθημερινά μέσα στο σωματείο και στους συλλόγους, από νεολαία, από όλους δηλαδή οι οποίοι σήμερα δέχονται όλες αυτές τις βάρβαρες πολιτικές που έχουμε δεχτεί τα προηγούμενα χρόνια. Ένα δεύτερο είναι ότι η ΟΚΔΕ είναι μια ιστορική οργάνωση, από τις πρώτες και όλα στην ιστορία του εργατικού κινήματος, δεν κάνω μια αναφορά τουλάχιστον στους εργαζομένους, στους αγώνες, ήδη από το 1934. Ένα τρίτο, ότι δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με τα πολιτικά τζάκια, αλλά ούτε κιόλας με τις απόψεις εκεί πέρα τις σταλινικές, που λιβανίζουν ακόμα τις δικτατορίες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Και φυσικά ότι βρισκόμαστε διαχρονικά στην πρώτη γραμμή του αγώνα και φυσικά όλο το προηγούμενο διάστημα στην πρώτη γραμμή στους αγώνες που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στη φθορά και στην αποκάλυψη αυτής της γύμνιας του καθεστώτος του μνημονιακού και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στους εκπαιδευτικούς, στους διανομείς, στους φοιτητικούς αγώνες και φυσικά στην προληπτική χούντα που προσπάθησε να εγκατηδρύσει αυτή η κυβέρνηση με τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, τα πρόστιμα, τη σκληρή καταστολή και τα ομάδα σανιστήρα απέναντι στους αγωνιστές που διεκδικούσαν καλύτερη ζωή και δικαιώματα. Και αυτό ακριβώς μας ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες οργανώσεις. Και για να απαντήσω και στην ερώτηση, αυτή τη στιγμή όλοι ο προεκλογικός διάλογος είναι δεδομένο ότι είναι νοσηρός και προκαλεί μια αποκρουστική διάθεση για όσους τον παρακολουθούν και φυσικά προσπαθεί συνεχώς να αποφύγει να τεθεί σε έναν αντίλογο το ζήτημα των Τεμπών ή το έγκλημα, η κρατική δολοφονία των Τεμπών. Γιατί προφανώς όλοι αυτοί οι πολιορκητές της σημερινής της εξουσίας, ας πούμε, της κυβέρνησης έχουν τρομερές ευθύνες ακριβώς γιατί είναι υπηρέτες των μνημονίων, είναι υπηρέτες των ιδιωτικοποιήσεων, της λογικής του κέρδους και προφανώς έχουν βάλει το χέρι τους και έχουν ελερωθεί για όλες αυτές τις δολοφονίες που έχουν συμβεί στα Τέμπη και φυσικά τις δολοφονίες της πανδημίας, των εργατικών δολοφονιών λόγω των άδειων της συνδυακών εργασίας και εννοείται έτσι το διακύβευμα των σημερινών εκλογών είναι το πώς θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτούς, πώς θα καταφέρουμε να απαλλαγούμε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, από αυτά τα μνημονιακά κόμματα και φυσικά όλους τους επίδοξους και χειριστές της σημερινής κατάστασης. Υπάρχει από εσάς μια συγκεκριμένη θέση που μπορεί ουσιαστικά να κάνει αυτό το οποίο λέτε, να απαλλάξει τον κόσμο από αυτά σε εισαγωγικά ημίδυνα? Σε πρώτη φάση να πούμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες κοινοβουλευτικές λύσεις. Δυστυχώς είναι μια πεποίθηση, μια αυταπάτη η οποία μας έχει ρίξει το βούρκο σήμερα, δηλαδή αυτές οι αυταπάτες που γέννησε ο ΣΥΡΙΖΑ ή διαχρονικά όσο μπορεί να ευαγγελίζονταν όλη αυτή η ρεφορμιστική αριστερά η οποία υπήρχε όσο μέσα στους αγώνες στο κίνημα. Εμείς θεωρούμε ότι για να υπάρξει αυτή τη στιγμή μια πραγματική λύση στα κέρια προβλήματα των εργαζομένων, τα οποία από εδώ και στο εξής θα είναι και πολύ πιο επικίνδυνα για την επιβίωσή μας. Δεν συζητάμε δηλαδή απλά για μια αξιοπρέπεια, συζητάμε για ένα κίνδυνο επιβίωσης από εδώ και στο εξής. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να τελειώσουμε
μια και καλή με την αποπληρωμή του χρέους. Αν συνεχίζουμε να πληρώνουμε το χρέος, δεν θα μπορέσουμε σε καμία περίπτωση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες τις τεράστιες που υπάρχουν σήμερα, τις κοινωνικές, για υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, για να μπορεί να υπάρξει μια πραγματική ανάταξη της οικονομίας που αυτή τη στιγμή αιμορραγεί, έχει βυθιστεί στην κρίση, για να μπορεί να υπάρξει ένας πραγματικός γύρος επενδύσεων, όχι αυτές τις επενδύσεις που ονομάζουν ξεπούλημα του εθνικού πλούτου και το ξεπούλημα, συγγνώμη, κλοπή βασικά της ιδιωτικής περιουσίας των εργαζομένων στους πληστηριασμούς, που ονομάζουν έτσι ανάπτυξη. Θα πρέπει να πούμε ένα τέλος με το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς έκλεισε με την προδοσία του δημοψηφίσματος του 2015 από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει σήμερα να ξανανοίξει αν θέλουμε να μιλάμε για μια νέα αρχή, ένα restart αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βουλιάζει και δυστυχώς θέλει να μας τραβήξει μαζί στο βούρκο, για μια Δύση η οποία αυτή τη στιγμή βιώνει μια τεράστια κρίση και μια υποβάθμιση σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της που γιγαντώνονται και φυσικά με την απειλή του πολέμου η οποία επισκιάζει και τη χώρα μας και την έχει βάλει απευθείας στο στόχαστρο, έχοντας μετατρέψει και τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ και μας κάνει εννοείται στόχο όλων των υπόλοιπων έτσι, του αντίπαλου στρατοπέδου της Δύσης, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι φτωχοί όχι μόνο δεν έχουν κερδίσει τίποτα με τις κυρώσεις, αλλά το βιώνουν αυτό καθημερινά με την τεράστια έτσι, μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, με την τεράστια ακρίβεια η οποία σαρώνει το λαϊκό εισόδημα και φυσικά κινδυνεύει να βυθιστεί ακόμα περισσότερο στην ανέχεια όταν μας αναγκάζουν οι κυβερνήσεις να πληρώνουμε τους δυσβάστατους εξοπλισμούς και όταν στέλνει όπλο, όταν στέλνει μισθοφόρους, όταν τάθεται ας πούμε πλήρως με αυτό το στρατόπεδο των Δυτικών και του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή και που εμείς ας πούμε κινδυνεύουμε ήδη με την ίδια μας τη ζωή. Φυσικά να πούμε κιόλας ότι αυτό που μας ξεχωρίζει με τις υπόλοιπες δυνάμεις αριστεράς, που φυσικά είχαν το λόγο τους και προηγουμένως, δεν είναι μόνο όλα αυτά πέρα τα οποία προείπα, είναι κιόλας ότι εμείς δεν μαθάμε σε καμία περίπτωση τα λόγια μας και λέμε συγκεκριμένα και πώς θα γίνουν όλα αυτά και ποιος θα τα κάνει. Οι ίδιοι μέσα από τους αγώνες μας, μέσα από τις δομές τους οποίους δημιουργούνται από τις καθημερινές μας ανάγκες, από τους καθημερινούς μας αγώνες, από τα καθημερινά μέτωπα τα οποία έχουμε χτίσει απέναντι στην ακρίβεια, τη φτώχεια, την περιβαλλοντική καταστροφή, τον πόλεμο και την καταστρατήγηση των δημοκρατικών και των πολιτικών μας δικαιωμάτων, από αυτές τις δομές που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση των εργαζομένων η οποία θα βάλει θα αυξήσει τους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό, όπως είπα θα μας βγάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, θα υπογράψει μια μονομερή διαγραφή του χρέους, θα εθνικοποιήσει τους τομείς κλειδιά της οικονομίας, ενέργεια, υποδομές, τράπεζες και τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή κάτω από εργατικό έλεγχο και χωρίς αποζημίωση, η οποία κυβέρνηση των εργαζομένων θα πρέπει έτσι να αναλάβει αυτό το έργο. Και φυσικά έτσι καμιά εκλογική συγκόλληση ή καμιά έτσι προοδευτική, να το πω έτσι, πιασάρικη αυτή τη στιγμή, κανένα πιασάρικο πρόγραμμα δεν δίνει μια τέτοια πρόοπτικη. Αντιθέτως προσπαθεί να προβάλλει κάποιες ρεαλιστικές λύσεις ή αυτή η εκλογική έτσι σχηματισμοί, μέτωπα, συνδυασμοί, συνενώσεις, οι οποίοι δημιουργήθηκαν μια μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα πριν τις εκλογές, δεν ξέρουμε πού θα βρίσκονται μετά τις εκλογές. Και φυσικά έτσι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν δείξει παραμικρή διάθεση να χτίσουν μια ενότητα μέσα στους αγώνες, στο εργατικό κίνημα και να απαντήσουν στα καθημερινά ερωτήματα και στα καθημερινά ζητήματα των εργαζομένων, έτσι όπως αυτοί τα βιώνουν και τα αντιμετωπίζουν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη δική σας συλλογικότητα. Να θυμίσω κυρίες και κύριοι, ήταν η ΟΚΔΕ με την Άντια Τζόρτζη να μιλάει στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή σας δύναμη. Και ένα τελευταίο κάλεσμα. Έχουμε προεκδοτική εκδήλωση στις 17 του Μάη στις 6 το απόγευμα στο Θεατράκι. Είναι η δεύτερη σειρά των εκδηλώσεων που κάνουμε στην πόλη. Η προηγούμενη έχει μια σημαντική επιτυχία και την παρακολούθησαν ειδικά οι νέοι. Καλούμε ξανά τη νέα γενιά να αποφασίσει όχι απλά να ψηφίσει ή να επιλέξει μια αντισυστημική ή απλά μια ξεκοινοβουλευτική δύναμη,
αλλά να επιλέξει μια ολοκληρωμένη και κέρια και καθαρή λύση για τα σημερινά της προβλήματα, έξω από αυταπάτες, έξω από συμβιβασμούς, έξω φυσικά από οποιαδήποτε προσπάθεια να ξεγελαστούμε με λύσεις που προσπαθούν να συμβιβάσουν τα συμβίβαστα. Μάλιστα. Κυρία Τζόρτζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας δύναμη. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, Νάντια Τζόρτζη, κυρίες και κύριοι, ακούσατε εσείς πριν από λίγο από την ΟΚΔΕ.